centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Άργος, πάμε στον κύριο Θωμά Μανώ, που είναι στη γραμμή μας, να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα και τα προβλήματα, τα θέματα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Κύριε Μάνο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές. Και να κάνω μια διόρθωση. Είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φυτικής Παραγωγής. Συλλόγου Φυτικής Παραγωγής, ακριβώς. Ναι, συνδεσμός είναι η Καστοριά. Ναι, συνδεσμός. Είναι άλλο. Συνδεσμός υπάρχει Άργος και Καστοριά και Πεντάβρης. Είναι άλλη. Και Πεντάβρης είναι άλλη. Είναι εδώ ο κύριος Μόσχος και στην Απεντάβρηση. Ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μορφίδης και ο κύριος Λαζαρίδης. Έτσι, έτσι. Για να μην να τα ξεκαθαρίζουμε. Θες βέβαια και με τις ιδιότητες, γιατί και με μια άλλη σας ιδιότητα βρεθήκατε χθες και στο νοσοκομείο. Βρεθήκαμε χθες στο νοσοκομείο και βρέθηκα μάλλον για να παραδώσω ένα μέρος μιας βοήθειας προς το νοσοκομείο Καστοριάς υλικών, προστασίας του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ήταν είναι μέρος της μια αποστολή 2000 μασκών τύπου PPF2, τις οποίες προσέφερε στο νοσοκομείο Καστοριάς δωρεά η εταιρεία Γκρίνο, με την οποία συνεργαζόμαστε, ναι, μια ομάδα παραγωγών στην περιοχή μας εδώ και 25 χρόνια. Είναι καλό πάντως που βλέπουμε πολλές δωρεές προς το νοσοκομείο Καστοριάς. Αυτό έχει και εκδηλώσεις έγιναν και διακτηγικές συναυλίες έγιναν. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό και ελπίζω και να συνεχιστεί, Χρήστο, αυτό το κύμα συμπαράστασης, γιατί πραγματικά χρειάζονται κάποια πράγματα. Χρειάζεται μεγάλο φορτίο. Γιατί σηκώνει πραγματικά πολύ μεγάλο φορτίο και χρειάζεται, και αυτό δίνει και θα έλεγα κουράγιο στους νοσηλευτές και στο ιατρικό προσωπικό για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δύσκολες μέρες τις οποίες περνάμε. Πάμε λίγο στο κομμάτι το αγροτικό. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στην περιοχή της καραντίνας. Τα έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Σαββόπουλος. Θέλουμε μια άδεια να πάνε οι άνθρωποι να προετοιμάσουν τα εδάφη. Πρέπει να ξεκινήσει οπωσδήποτε η περίοδος, η αγροτική περίοδος και η καλλιεργητική περίοδος, για να μην χαθεί και η σεζόν. Εργατικά χέρια. Πολύ δύσκολο θέμα, μια και συνήθως, όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα χωράφια είναι από το γειτονικό κράτος με το οποίο έχουν κλείσει και τα σύνορα. Και δεν ξέρουμε με τι συνθήκες θα μπορούν να δουλεύουν και στο χωράφι, με συνωστισμό, με κόσμο κτλ. Γιατί το χωράφι χρειάζεται χέρια. Για να τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν, Θωμά. Ναι, Χρήστο, πολύ σωστά είπε και ο Σαββόπουλος ότι πρέπει ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να προβούν οι καλλιεργητές σε κάποιες την προετοιμασία εργασίες του εδάφους και των... Ναι, φυσικά, την προετοιμασία των χωραφιών και τις αερινές σπορές. Ναι. Η γη δεν περιμένει, Χρήστο. Η γη δεν περιμένει, ακριβώς. Δεν περιμένει. Κάποια πράγματα στον τομέα μας πρέπει να γίνονται στην κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί αν δεν γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν μετέπειτα, δεν μπορεί να μετατεθεί εύκολα, κυρίως η σπορά μιας καλλιέργειας. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση στην περιοχή μας, στη σπορά πολλών ερινών καλλιεργειών ή ακόμα και στις καλλιεργητικές φροντίδες κάποιων καλλιεργειών, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, όπως είναι τα σιτηρά, όπως είναι τα τρυφύλια που πρέπει να πέσει στο λιπάσματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Έχει αποστείλει την περιφέρεια Καστοριάς προς το γραφείο του κ. Βορύδη, το έχει δημοσιεύσει ο κ. Σαββόπουλος τις προηγούμενες ημέρες, ένα έγγραφο και προς τον κ. Βορύδη και προς την πολιτική προστασία, ένα ερώτημα, στο οποίο ερώτημα δεν έχουμε απαντήσει ακόμα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουν κάτω αυτοί, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εργασίες μετά από ένα μήνα. Μετά από ένα μήνα δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σπείρουμε, και από τη μια μεριά δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ανάγκη στο να καλλιεργήσουμε, για να μην έχουμε πρόβλημα επιστημιστικό, και από την άλλη να υπάρχουν αυτές οι, θα έλεγα, οι διατάξεις οι οποίες δεσμεύουν κάποιες περιοχές ή ακόμα και στο σύνολο του νομού, γιατί ακόμα και το 12ωρο είναι ένα πρόβλημα, κύριε Χρήστο, γιατί όσο και σας φαίνεται παράξενο, πολλές ώρες εργασίας οι αγρότες την κάνουν το βράδυ.
κατά τη διάρκεια της φοράς. Δεν είναι παράξενο, το ξέρω. Και πρέπει να γίνονται βράδυ. Οι μηλοπαραγωγοί θέλουν να ραντήσουν μετά τις 7-8, γιατί μέχρι 7 έχει τη μέλισσα. Αυτά πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη. Και δεν νομίζω ότι ένας αγρότης ο οποίος θα είναι μόνος του στο τρακτέρ και θα πάει στο χωράφι του για να προβεί οποιαδήποτε καλλιεργητική εργασία. Εντάξει, και σε αυτό έχω λίγο μια ένσταση, δεν ξέρω γιατί μας το είπαν και γι' αυτό το λέω, ότι ένας λέει θα είναι στο τρακτέρ. Όταν θα πάμε σε ένα χωράφι, ένας θα είναι για όλο το χωράφι. Δύσκολα να βγει η δουλειά με έναν. Όχι, δεν κατάλαβες κάτι. Ναι. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή τη διάρκεια μιας εκτέλεσης μιας αγροτικής εργασίας, ο χειριστής είναι ένα πάνω στο, στο τρακτέρ. Αν θέλει να πάνε αργός, δεν μπορεί να κάνει 2-3 απάνω και να κάθονται μαζί. Σωστό, είναι λίγο ανέφικτο αυτό. Για να έχει βάρος στο τρακτέρ δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αλλά ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ναι. Και ιδιαίτερα στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, η οποία αυτή είναι στα ειδικά μέτρα, μπράβο, σε καραντίνα, που δεν μπορεί να βγει κανένας από το σπίτι, όχι να πάει στο χωράφι. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί άμεσα. Τώρα όμως, περίμενε λίγο Μάκη, είσαι και περιφερειακός σύμβουλος. Στείλατε και πολύ καλά κάνετε στον κύριο Βορύδη, περιμένουμε μια απάντηση να δούμε. Βέβαια την Δευτέρα ή Τρίτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις αν θα συνεχιστεί εκεί η καραντίνα ή όχι. Και βέβαια για την υπόλοιπη Καστοριά τα περιοριστικά μέτρα. Αν πάμε σε παράταση, θα δούμε τι θα γίνει και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα λειτουργήσουν. Αν δεν πάμε σε παράταση και λήξει εκεί, τα πράγματα απλοποιούνται. Κατά ένα μεγάλο μέρος λύνεται το πρόβλημα. Γιατί πέρα από τους ήδη τους κατοίκους που είναι εντός στην καραντίνα, υπάρχουν και κάτοικοι από τα γύρω χωριά που διατηρούν γεωργική εκμετάλλευση εντός της γεωγραφικής ενότητας της παλιάς δημοτικής του Δήμου Μεσοποταμίας. Τώρα βλέπεις πολλούς παραγωγούς οι οποίοι είναι από το Μανιάκι, από τη Λέτσα, την Ποριά, που θέλουν να πάνε σε χωράφια που έχουν στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας. Και δεν μπορούν. Λοιπόν, αν έρθει η απαγόρευση της καραντίνας, λύνεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος το πρόβλημα. Έστω να πάει στα περιοριστικά μέτρα της υπόλοιπης Καστοριάς, δηλαδή το ωράριο 8 με 8 και τα λοιπά. Τουλάχιστον αυτό και θα αυτό υπάρχουν μετά άλλα προβλήματα, Χρήστο. Τα ραντίσματα στη νύχτα θα πούμε μετά. Ναι, υπάρχουν οι μηλοπαραγωγοί, οι οποίοι πραγματικά πάλι δεν τους καλύπτει αυτό. Σε επαφή με πολλούς συναδέλφους μηλοπαραγωγούς, οι οποίοι επειδή και είχε αέρα όλη την ημέρα, αλλά και επειδή η μέλισσα, η οποία yeah, θέλουμε να την προστατεύσουμε ως αγρότες. Δεν πρέπει να ραντήσουμε τη μέρα όταν πάει η μέλισσα. Δεν πρέπει να ραντήσουμε τη μέρα και να κάνουμε ζημία στους μελισσοκόμους. Πηγαίνουμε κυρίως μετά τις 6-7. Ναι, αλλά 6-7 δεν μπορείς σε μία ώρα να ραντήσεις τα κτήματά σου. Και οι ψεκασμοί που είναι απαραίτητοι να γίνουν για τις δεδρόδες καλλιέργειες, είτε λέγονται αυτά μήλα, είτε λέγονται αχλάδια, είτε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να γίνουν. Άρα, λοιπόν, Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε και για ελαστικοποίηση των μέτρων, να την μπορούμε να εννοούμε ως παράδειγμα, ας πούμε. Φυσικά μετά, Χρήστο, το 12ο. Για μένα ας απαγορεύεται να βγω βόλτα μετά τις 8, αλλά για τον γεωγρό ας επιτρέπεται να πάει να ραντήσει. Όχι μόνο αυτό, ρε Χρήστο. Ναι. Έχουμε κατά την περίοδο δικά της φύτευσης των ερηνών καλλιεργιών, δεν μπορούμε να δουλεύουμε μόνο 12 ώρες για να προλάβουμε τα χωράφια μας. Αυτές οι μέρες είναι χρόνος. Αν έχουμε καλοκαιρία τώρα 5 μέρες και μετέπειτα από ό,τι βλέπω κιόλας κάποια μετεωρολογικά site λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός από τη Δευτέρα, ναι, για να προλάβουμε τις πολλές φορές εμείς οι αγρότες δουλεύουμε μέχρι αργά το βράδυ. Ναι. Πάμε να φρεζάρουμε, πάμε να οργώσουμε, πάμε για να προετοιμάσουμε τα χωράφια μας για να προβούμε στη σπορά των χωραφιών. Αυτός ο αποκλεισμός του 12ωρου για τους αγρότες νομίζω ότι δεν πρέπει να ισχύει. Ναι. Πάμε λίγο τώρα στο εργατικό δυναμικό. Συνήθως τα χέρια είναι άνθρωποι από τη γειτονική μας Αλβανία. Είναι απαραίτητα για κάποιες καλλιέργειες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή μας. Που δεν μπορούν να τις κάνουν Καστοριανοί, Θωμά. Χρήστο μου, ευχής έργων είναι να εμφανιστούν οι Καστοριανοί, αλλά θέλω να... Το λέω αυτό γιατί ήδη εδώ μου φτάνουν ανακοινώσεις και προσκλήσεις να ζητούν άνδρες και γυναίκες για πεντάμινη απασχόληση αγροτικές εργασίες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ όταν βγαίνουν ανακοινώσεις. Χρήστο, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στην περιοχή μας, όπως είπα, υπάρχουν καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό ΜΑΕ, που σημαίνει μονάδες ανθρώπινης εργασίας. Δεν είναι καλλιέργειες οι οποίες είναι μηχανοποιημένες.
Τι εννοώ με αυτό, δεν είναι ούτε βαμβάκι, δεν είναι ούτε τέφτολα. Ναι. Θέλουν, είναι... χέρι, θέλουν χέρι, χεράκι. Θέλουν χέρι. Είτε αυτό λέγεται φασόλι, είτε λέγεται ντομάτα, είτε αυτό λέγεται. Και τα φασόλια, τα χερίσια είναι τα καλύτερα, όχι τη μηχανή, τα χερίσια. Εντάξει, εντάξει, φασόλια τα οποία, τα καλαμωτά φασόλια, καταλαβαίνει ότι είναι φασόλια που τα οποία έχουν τεράστιο όγκο μονάδων ανθρώπινη εργασία. Από τη στιγμή που θα βγουν μέχρι και να τα συγκομίσει, είναι. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως και η ντομάτα, όπως και η πατάτα, όπως και οι πιπεριές. Παραδοσιακά, όπως είπες και στον πρόλογό σου, στην περιοχή μας εργάζονταν εργάτες, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν εργάτες οι οποίες προέρχονται από την γειτονική Αλβανία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς ως συλλογικοί φορείς και ως συνεταιρισμοί, κατά διαστήματα έχουμε βγάλει προσκλήσεις μέσω του ΟΑΕΔ για ανέργους της περιοχής μας, οι οποίοι θα θέλαν να δουλέψουν στις εργασίες των κρατών. Το αποτέλεσμα? Δυστυχώς, η προσέλευση των πολιτών για να δηλώσουν αγροτικές δουλειές ήταν, θα έλεγα, από μηδενική ως πάρα πολύ μικρή. Από μηδενική ως πάρα πολύ μικρή, μάλιστα. Δύσκολο το χώρο. Παρόλες οι συγκυρίες, επειδή από την πρώτη ώρα αυτό το θέμα μας απασχόλησε, ήταν ένα από τα δεύτερα θέματα που μας απασχόλησε, γιατί πρώτο θέμα πρέπει να είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ήταν το τι θα γίνει με τους εργάτες υγείας, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τις διεθνικές, θα έλεγα, διατάξεις που αφορούν τον κορονοϊό και υπάρχουν αποτρεπτικά κάποια θέματα, υπάρχουν και ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει και υπάρχει το κλείσιμο του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες τρίτων χωρών, όπως είναι και η Αλβανία. Αυτό από τη στιγμή μας, την πρώτη στιγμή, πραγματικά μας έβαλε σε προβληματισμό και είχαμε αρχίσει να έχουμε επικοινωνία με τους αρμόδιους, οι οποίοι ας πούμε ήταν υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Ήρθαμε σε επαφή και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Εργασίας μας. Αποσαφηνίστηκε ξεκάθαρο ότι το αν δεν έρθει αυτή η απαγόρευση, δεν είναι δυνατόν να έρθουν εργάτες από εκεί πέρα. Γι' αυτό και κάναμε και κάποιες προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και μία από τις προτάσεις μας ήταν να μπορέσουμε να υπάρξουν προγράμματα επιδότησης των Ελλήνων που θέλουν να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα ως εργάτες, όπως γίνεται παραδοσιακά και με άλλες επιχειρήσεις. Και αυτό ήταν ένα αίτημά μας διαχρονικό, οφείλω να πω, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή η επιδότηση της εργασίας σε άλλους επαγγέλματα γινόταν είτε αυτό λεγόταν καταστήματα ένδυσης, είτε λεγόταν καταστήματα εστίασης, είτε λεγόταν άλλες δουλειές. Δυστυχώς το πρωτογενή του μέτρα και προγράμματα δεν υπήρχαν. Βλέποντας ότι και οι πολλοί συντοπίτες μας δεν θα μπορέσουν να φύγουν για την εποχιακή μετανάστευση που κυρίως πήγαιναν σε τουριστικούς τόπους για να απασχοληθούν εξάμηνο. Και ίσως υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από κάποιους να ασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς και σε αυτό, κύριε Νατσούλη, δεν έχουμε πάρει απάντηση, παρόλο που το είδανε πολύ θετικά, οφείλω να ομολογήσω, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα. Υπήρξε αυτή η όχληση προς το κέντρο, υπήρξαν οι προτάσεις μας, ακόμα δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση. Εδώ έρχεται ένα μήνυμα από το φίλο τον Ηλία, λέει: για τους εργάτες γης μπορεί πολύ απλά ο ΕΔ να πει ότι όσοι παίρνουν ταμείο ανεργίας και κατά συνέπεια είναι άνεργοι προφανώς, να πάνε σαν εργάτες γης εφόσον αρνηθούν να κόβεται η ανεργία. Για τις καταστάσεις βέβαια που ζούμε. Βέβαια είναι σκληρό αυτό που λέει ο φίλος μας, αλλά δεν ξέρω πώς θα βρεθούν αυτοί οι εργάτες γης πραγματικά. Και αν δεν βρεθούν οι εργάτες γης, κύριε Μάνο, τι κάνουμε? Γιατί που πληθαίνουν οι πληροφορίες από χώρες που εν ώψη της καλλιεργητικής περίοδου θα περιορίσουν ή και θα μηδενίσουν τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Βγαίνει ο κύριος Κασαπίδης στην εκπομπή μας, μιλάει για κυπάκο και κοτούλες. Γίνεται πανελλήνιο θέμα αυτή η δήλωσή του. Προκάλεσε βέβαια και τις αντιδράσεις, αλλά εδώ βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα μπροστά. Δηλαδή το φάσμα, το να φτάσουμε μέχρι και στην πείνα, κύριε Μάνο. Αν δεν βγουν τα προϊόντα που πρέπει. Χρήστο, κοίταξε, η προσέγγιση πάνω στο θέμα της επιστημικής κρίσης είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο μια προσέγγιση. Πριν πάμε σε αυτό όμως, ρώτα τον κύριο Μάνο, λέει, τι μεροκάματα πληρώνουμε στους Αλβανούς, πώς πάει ο Έλληνας με τα. Ναι. Δεν άκουσα, Χρήστο, συγγνώμη, είχε μια διακοπή του τηλέφωνο μου. Ρωτάει αν είναι διαφορετικά ουσιαστικά τα μεροκάματα των εργατών γης από την Αλβανία με των εργατών γης των Ελλήνων.
Όχι, γιατί να είναι διαφορετικά. Την εργασία την οχτάρει, όπως εμείς φέρνουμε μετακλητούς εργάτες, τους οποίους ασφαλίζουμε. Είναι ίδιο μεροκάματο. Φυσικά θα είναι το ίδιο μεροκάματο. Το πρόβλημα, Χρήστο, ξέρεις κάτι μόνο, δεν είναι μόνο να δεις εργατικά χέρια. Υπάρχουν όμως και χέρια τα οποία. Εννοεί ο οργανισμός ότι είναι φθηνά τα εργατικά χέρια από την Αλβανία και δεν συμφέρει να πει. Το 30 και το 35 ευρώ μεροκάματο το 8ωρο. Στις εργασίες δεν νομίζω να είναι χαμηλό ημερομίσθιο που τις σπάσει στην εποχή την οποία ζούμε. Μάλιστα. Είναι όμως δύσκολη δουλειά, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι όλοι για χωράφι. Είναι δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όλοι για χωράφι. Υπάρχουν κάποια χέρια, Χρήστο, τα οποία είναι εξειδικευμένα, τα οποία δουλεύουν 20 και 25 χρόνια συγκεκριμένα. Δεν είναι η εργασία η αγροτική, δεν είναι απλά μια εργασία η οποία δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι. Ναι. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Που χρειάζεται κάποιο χρόνο εκπαίδευση. Τέλος πάντων, για να πάμε στο ερώτημα πάμε του στο οποίο έχεις θέση, Χρήστο. Ναι. Η έλλειψη εργατικών χεριών, Χρήστο, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Είναι θέμα, νομίζω, το οποίο έχει απασχολήσει πανελλήνια πολλές ομάδες παραγωγών, πολλούς συνεταιρισμούς, πολλούς αγροτικούς συλλόγους. Υπάρχουν δηλώσεις το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν και κινήσεις και από άλλες περιοχές και οχλήσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας για το θέμα αυτό. Εάν υπάρξει η έλλειψη αγροτικών χεριών, θα δούμε το φαινόμενο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Στη Γερμανία αυτή την περίοδο είναι η συλλογή στους σπαραγιών. Μάλιστα. Περίπου το 60% των σπαραγιών αυτή τη στιγμή μένει μέσα στο χώμα, γίνεται πλέον ένα άχρηστο προϊόν, γιατί δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια που παραδοσιακά ερχόταν από χώρες είτε από Ουκρανία, είτε από Ρουμανία, είτε από, αν θυμάμαι καλά, Αζερμπαϊτζάν, πήγαιναν κάποιοι εργάτες με συμβάσεις, οι οποίοι απασχολούνταν στον τομέα της συλλογής του παραγγελίων. Αυτό θα συμβεί και στη χώρα. Μάλιστα. Απλά εμείς, επειδή έχουμε μπροστά τη σεζόν, από συζητήσεις που κάνουμε συναδέλφους παραγωγούς, όλοι προσανατολίζονται σε μία μείωση των καλλιεργειών. Άρα, αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε λιγότερη παραγωγή. Μάλιστα. Που κατ' επέκταση, εγώ πιστεύω. Άρα λέτε κάτι πάρα πολύ απλό, λέει ο Θωμάς ο Μάνος. Αν δεν βρούμε εργατικά χέρια, θα παράξουμε λιγότερα. Με όσα χέρια έχουμε. Θα σπείρουμε λιγότερα στρέμματα από αυτές τις παραγωγές. Είτε λέγεται ντομάτα, είτε λέγεται φασόλι, είτε λέγεται πατάτα, είτε λέγεται άλλο προϊόν το οποίο χρειάζεται εργατικά χέρια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Χρήστο, γιατί να τα σπείρουμε να τα κάνουμε τι. Μήπως τώρα πρέπει να γίνει και από όλους εσάς έτσι. Γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσει λίγο και η Καστοριά αυτό, ότι θα υπάρχουν αυτή η έλλειψη φέτος. Μήπως πρέπει λοιπόν να κάνετε ένα κάλεσμα, κοιτάξτε παιδιά, ξέρουμε ότι η δουλειά είναι βαριά του χωραφιού, αλλά αυτό είναι μια προοπτική για να βγει ένα μεροκάματο τους επόμενους 5 μήνες. Εμείς, Χρήστο, θα ανακοινώσουμε κάποια πράγματα συνέχεια. Περιμένουμε απλά την απάντηση από το κέντρο για αυτά τα οποία έχουμε εισηγηθεί, για να μπορούμε να διαμορφώσουμε μία πρόταση όλοι μαζί, συλλογική και συνεταιριστική φορείς, και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της έλλειψης των εργατικών χεριών. Τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα πάμε στην έλλειψη των προϊόντων. Στην έλλειψη των προϊόντων. Δεν το είπε ο κύριος Κασαπίδης μόνο, το λέμε αυτή τη στιγμή, το αποτυπώνουμε με ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο ΦΑΟ. Σωστό, αλλά ήταν ο πρώτος που το είπε και μάλιστα ευχαριστούμε που το είπε και σε έναν περιφερειακό σταθμό και έγινε πανελλήνια είδηση. Από εκεί και μετά φτάσαμε να είναι μέχρι και πρωτοσέλιδο στα νέα. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό το θέμα? Υπάρχει όντως αυτή... Συμβαίνει πολύ απλά, Χρήστο, ότι λόγω της κρίσης του κορονοϊού και όπως είπαμε ότι σε πολλές χώρες κάποια προϊόντα ίσως δεν καλλιεργηθούν σε εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνταν κάθε χρόνο λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών και λόγω της πολιτικής πολλών κρατών να προχωρήσουν σε αποθεματοποίηση κάποιων προϊόντων, ιδιαίτερα τα προϊόντων των οποίων είναι μακράς διαρκείας και πιο εύκολη συντήρηση, δυστυχώς θα υπάρξει έλλειψη στο παγκόσμιο εμπόριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο πλέον υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση και αυτό ήταν το φαινόμενο το οποίο ακολουθούσαν παραδοσιακά όλα τα κράτη, τα αναπτυγμένα κράτη, και έχουμε αυτή τη στιγμή, Χρήστο, και σε συνάρτηση με τις λάθος πολιτικές στις οποίες ασχολήθηκαν, ασκήσανε τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα, οι κυβερνήσεις οι οποίες περάσανε και την απαξίωση του πρωτογενή τομέα, είτε αυτό αναφέρεται στη φυτική παραγωγή είτε και στην κτηνοτροφία. Δυστυχώς γίναμε ελλειμματικοί, δηλαδή αυτά που παράγουμε δεν μας φτάνουν για να φάμε.
Αυτό είναι μια αλήθεια και αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία που έχουν οι κρατικές υπηρεσίες. Ίσως δημιουργήσει πρόβλημα επιστημιστικό. Δυστυχώς, αυτό που φωνάζαμε τόσα χρόνια, συνεταιρισμοί, σύλλογοι, συνδικαλιστές, στις κινητοποιήσεις ότι πλέον οδηγούμαστε σε αφανισμό και στη συρρήκλωση του πρωτογενή του μέσα, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Περίπου το 20% της καλλιεργής μυζικής πανελλαδικά, Χρήστο, αυτή τη στιγμή δεν καλλιεργείται. Καταλάβατε, προχωρήσαμε σε πολιτικές οι οποίες εξαφανίσανε, θα έλεγα, τράβο ζωοτροφικού, όπως ήταν η παραδοσιακά η αγελοτροφία για την παραγωγή κρέατος, σε αφανισμό, και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου το 75% του κρέατος του βοδινού, το οποίο καταλάβει στη χώρα, είναι εισαγωγής. Ναι. Ακριβώς. Και ήρθε η στιγμή της κρίσεως, όπως είναι τώρα. Και πρέπει να μιλάμε για αυτάρκεια. Και πρέπει ακριβώς να μιλάμε για αυτάρκεια. Γι' αυτό και ο κύριος Κασαπίδης είπε. Πώς να καλύψουμε αυτή τη διαφορά του 75% εισαγωγής με αυτάρκεια. Ακριβώς. Και πώς θα καλύψουμε τη διαφορά άλλων προϊόντων, βέβαια, τα οποία θα είναι ελλειμματικά, όταν αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησης, αυτά τα προβλήματα τα οποία σκύπτουν στην καλλιεργητική δραστηριότητα που ασκείται αυτή την περίοδο, θα μειώσουν και τις υπάρχουσες εκτάσεις στην περιοχή. Αυτά το κράτος έπρεπε δηλαδή σφαιρικά να μην παίρνει κάποιες αποφάσεις μόνο χωρίς να σκεφτεί κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα δεδομένα. Πόσα πράγματα λοιπόν φέρνει, πόσα αναποδιά φέρνει όλη αυτή η ιστορία. Όλοι είμαστε ένας κύκλος, Χρήστο, όλη η ζωή είναι ένας κύκλος. Και όλη η ζωή είναι μια αλυσίδα. Αν σπάσει ένας κρίκος, σπάζει και αλυσίδα. Λοιπόν, αυτό που ζητάνε αυτή τη στιγμή οι καλλιεργητές του νομού Καστοριάς για την άρση κάποιων να απαγορεύσουν. Δεν μπήκαν καν στους ΚΑΔ, δεν μπήκαν στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Τώρα εκεί ήθελα να πάω. Ναι. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τον κόσμο του πρωτογενή τομέα είναι και οι αποζημιώσεις κάποιων, θα έλεγα, δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα, οι οποίες πλήττονται άμεσα. Αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι και στην περιοχή μας και πανελλαδικά, είναι όλοι εκτός. Οι οποίοι την περίοδο αυτή πουλούσαν τα μνορίφια τους, δυστυχώς, λόγω των μέτρων, λόγω της αλλαγής, θα έλεγα, όλης αυτής στην κουλτούρα μας. Το ότι δεν θα γιορτάσουμε Πάσχα, θα το γιορτάσουμε στο σπίτι μας, ναι. Ναι, δεν θα μπορέσουν να πουλήσουν τα αρνιά τους και τα κατσίκια τους, τα οποία αυτή την περίοδο ήδη είχαν φύγει και είχαν πάει όλα, στο σφαγή. Είχαν φύγει όλα, ναι, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς, λόγω των μέτρων, δεν θα εξετάω, τα μέτρα φυσικά παίρνονται για την δημόσια υγεία και είναι σεβαστά, αλλά λόγω των μέτρων αυτοί δεν πρέπει οι άνθρωποι να ενταχθούν σε μια προστασία. Σε έναν κάτω, να πάρουν ένα 800άρι. Τι να κάνουμε. Δεν πρέπει. Μόνο κάτι πρέπει να πάρουν και αυτοί. Μόνο πρέπει. Γιατί πρέπει, ακόμα και αυτοί που πουλάνε από πληροφορίες που έχω, Χρήστο, πουλάνε τα μνορίφια τους περίπου σε τιμές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια 30% χαμηλότερα. Βέβαια, βέβαια. Ζωντανό 2,80, 3,5. Αυτό δεν είναι επίπτωση του κορονοϊού. Απέναντι στους κτηνοτρόφους. Τι λες, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, πραγματικά. Κάτι όμως ακόμα πριν κλείσουμε το θέμα. Είδαμε πολύ πρόσφατα τις καταγγελίες που έγιναν ότι εταιριών που δεν παίρνουν γάλα γιατί είμαστε από την Καστοριά, ή εμπόρων κρεάτων, όχι, είστε από την Καστοριά. Έχει παρατηρηθεί και για τα γεωργικά προϊόντα μήπως κάτι αντίστοιχο, αυτά τα κρούσματα συμπεριφορών απέναντί μας, δυστυχώς. Για άλλα προϊόντα, Χρήστο, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Γιατί αυτή τη δόξα στιγμή ο Θεός δεν ασκείται και κάποια, θα έλεγα, δεν ασκείται πορεία αγροτικών προϊόντων τα οποία είναι. Δεν ξέρω αν το συναντήσετε αργότερα αυτό το θέμα. Ίσως μας απασχολεί, δεν νομίζω ότι αν το θέμα αυτό καταφέρουμε και το τελειώσουμε, θα το έλεγα, το επόμενο διάστημα, δεν θα μας απασχολήσει. Ωραία. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για να πούμε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Χρήστο, που μας δίνεις τη δυνατότητα να εκφράσουμε τα προβλήματά μας στον πρωτογενή τομέα. Και ας ελπίσουμε πρώτα απ' όλα, Χρήστο, εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας να περάσουμε όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτή την περιπέτεια που περνάμε. Εύχομαι γρήγορα στην Καστοριά μας να σταματήσουν να έχουμε μηδενικά κρούσματα, να έχουμε μηδενικές, θα έλεγα, εισαγωγές στο νοσοκομείο Καστοριάς, και όλοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε στο νοσοκομείο Καστοριάς είτε στα νοσοκομεία της Τολεμαΐδος και σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, έχουμε γρήγορη ανάρρωση.
Να και γρήγορα να έρθουν στα σπίτια τους και στις οικογένειες τους. Τηλεφωνούν ήδη εδώ φίλοι μας. Χρήστο λέει, έχουμε ήδη ανάκληση επιταγών. Είναι και αυτό ένα τεράστιο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Χρήστο, το έχει αναδείξει ο Δημήτρης Ομόσκος. Ναι, και αυτό ήθελα να ξέχασα να αναφέρω και αυτό το θέμα. Ότι λόγω της δυνατότητας που δόθηκε σε πολλές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με προϊόντα διατροφής να μπορέσουν να πληρώσουν κάποιες επιταγές μετά από 75 μέρες, δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πολλοί γεωπόνοι που είχαν στα χέρια τους επιταγές από παραγωγούς αυτή τη στιγμή έχουν έρθει σε ένα διέξοδο, δεν μπορούν να πληρώσουν τα εφόδια τα οποία χρειάζονται να φέρουν στο μαγαζί τους, γιατί οι εταιρείες οι οποίες τα εμπορεύονται ζητάνε χρήματα. Και λόγω του ότι οι επιταγές οι οποίες είχαν λήξει αυτό το διάστημα πήγαν 75 μέρες πίσω, δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο. Καλή σου μέρα. Ξένα και στους ακροατές. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.